Με γραπτή ανακοίνωση, ο λοιμοξιολόγος και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τιόδρας, ανακοίνωσε 18 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. 11 αφορούν γνωστή συρροή κρουσμάτων και τα 2 έλεγχο επαναπατριστέντων. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.903, εκ των οποίων 55,2% αφορά άντρες. Από αυτά, 627 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.645 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 17 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. 4 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες, το 82,4% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 102 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, το τελευταίο 24ωρο δεν καταγράφηκε κανένας νέος θάνατος. Συνολικά οι θάνατοι στη χώρα μας είναι 173, 52 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 94,8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, Αναστασία Αντωνίου, υπενθύμησε για ακόμη μία φορά ότι η σημαντικότερη πρόληψη από τον κορονοϊό είναι η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και στην καθημερινή μας συνήθεια είναι οι ατομικοί κανόνες υγιεινής. Ναι. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη μάσκα μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε να πλένουμε σχολαστικά τα χέρια και να κρατούμε την απόσταση 1,5 με 2 μέτρα. Αυτά μας προφυλάσσουν και πολύ τώρα. Και τώρα που δυστυχώς ο πληθυσμός μας θα αυξηθεί λόγω των τουριστών, που δεν ξέρουμε αν θα μαζί τους θα μας φέρουν και τον ιό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και μεγάλη προσοχή, και έτσι γινόμαστε ασπίδα όχι μόνο τώρα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αλλά και για την οικονομία μας πλέον, που προσπαθεί να κάνει δειλά μια επανεκκίνηση. Θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι, ο καθένας χωριστά, αν κάτι πάει στραβά και δεν τα καταφέρουμε. Η ατομική ευθύνη είναι τεράστια.